Ευχαριστώ και κατανοώ το πρόβλημα, αλλά ως μέρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχω τη δυνατότητα να παρευρίσκομαι συνεδρίαση. Όχι, κύριε Πολάκη, και από κύριε Πολάκη στις επιτροπές. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη, παρακαλώ για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Στις επιτροπές, αν δεν είστε μέλος, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Μπορείς. Κατά παράβαση της διαδικασίας, μπορείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, μπορείς. Με τη σύμφωνη γνώμη σας μπορώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη. Μιλήσατε 24 λεπτά, θα μπορούσα να απαντήσω ένα προς ένα ότι είπατε, δεν μπορώ να το κάνω, κάνω μια επιλογή. Πρώτον, είναι προφανές ότι το πρόβλημά σας είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μόνο που αυτή η ιδεολογική ηγεμονία δεν είναι έτσι. Είναι στηριγμένη στο αίμα των ανθρώπων που απελευθέρωσαν τη χώρα το 1945. Όταν οι ιδεολογικοί σας πρόγονοι είχαν τεκμιάσει με τους Γερμανούς. Εγώ έμαθα, να σου πω εγώ πως έγινα αριστερός. Όταν όλη μου η οικογένεια που είναι δασκάλοι έπρεπε να πάρουν χαρτί από τον κοινοτάρχη ότι δεν είναι εθνικός επικίνδυνοι για να διοριστούν. Εγώ έτσι έγινα αριστερός και όχι επειδή μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ για να δω τι έχει το ράφι όπως έγινες εσύ. Δεύτερο, τα PCR. Από το Μάρτι πέρυσι σας έχω πει. Βάλτε διατίμηση και συνταγογράφηση στα 25 ευρώ. Γιατί. Και ξέρετε ότι ξέρω και εγώ πολύ καλά τα πάντα. Αλλά όταν μιλάς σε κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, το παίζεις καετής. Πόσο παίρνει το αντιδραστήριο αφού τα ξέρεις καλά το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και που είναι εκεί υπερτιμολογημένο? 11 ευρώ. Πόσο το παίρνουν όλες οι κλινικές? 5 με 7 ευρώ. Διπλάσιο και κάτι, γιατί δεν μπορούσε να συνταγογραφηθεί? Τα 47 ευρώ που έβαλες εσύ διατίμηση είναι δώρο στις μεγάλες αλυσίδες να κλείσουν τους μικρούς. Αυτό είναι και τίποτα περισσότερο. Και μην αναστρέψεις την πραγματικότητα. Τρίτον, κολοκύθια νόμο έκανες για τους ανασφάλιστους. Εμείς, εγώ και ο Ξανθός με την υπογραφή μας διαγράψαμε 28 εκατομμύρια ευρώ χρέη και επί των ημερών σου που είχαν σταλεί στην εφορία από ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν στα δημόσια νοσοκομεία και 150 εκατομμύρια ευρώ δεν τα αφήσαμε να πάνε στην εφορία. Και τολμάς και βγαίνεις ότι έκανες τον νόμο για τους ανασφάλιστους. Και δεν τρέπεσαι. Λες και απευθύνεσαι σε Ουγγαντέζους. Γιατί αυτό κάνεις. Τρίτο και τελειώνω με αυτό και ευχαριστώ. Θυμάσαι όταν για πρώτη φορά είπα εδώ τους 22 διορισμούς. Το θυμάσαι που τι ήταν αυτή η μετακλητή, η παραπάνω μετακλητή που με αυτόν τον τρόπο πήρες εσύ στο Υπουργείο Υγείας και τους διόρισες υποτίθεται στις δομές οροθετικών του Κελπνό, ότι δούλευαν εκεί. Και έλεγες ότι θα μου ξεριζώσεις το μουστάκι και θα κάνεις και θα δείξεις και θα μπήξεις. Εσύ που σέβεσαι και ότι σου πειράξαμε την οικογένεια γιατί κάποιους το χαρτάκι έλεγε ότι τους συνέστησε η σύζυγός σου. Έτσι δεν έγιναν όλα. Τότε έλεγες ότι είναι σκευωρία, ότι είναι χρήματα από την Εστέλοντερ και αποδείχτηκε ότι ήταν από τα λεφτά του προϋπολογισμού του Κελπνό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ό,τι και να κάνεις, η αλήθεια βγαίνει στο τέλος. Του Βαξεβάνη, του στήσατε μια, πώς το λένε, στον εισαγγελέα μια διαδικασία που αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα, ότι η Νοβάρτης στην Αμερική πλήρωσε 350 εκατομμύρια ευρώ επειδή τα πιάσανε πολιτική και υπηρεσιακή στην Ελλάδα. Κύριε Πολάκη, θα ήθελα... Είναι έτσι ή δεν είναι? Κύριε Πολάκη, γιατί δεν ζητάς από την κυβέρνησή σου, Πολάκη, εσύ, προσωπικά, αυτά... Κύριε Πολάκη, διευκολύνετε μας να ολοκληρώσουμε την επιτροπή. Φοβάσαι το φρουζί. Κύριε Πολάκη, διευκολύνετε μας να ολοκληρώσουμε την επιτροπή. Αλλά έπρεπε να ακουστούν αυτά. Κύριε Πολάκη, υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ η επιτροπή νομοθετεί. Είναι καλό στο κοινοβούλιο να σεβόμαστε όλες τις διαδικασίες αυτές. Σας παρακαλώ πολύ, δεν είστε μέλος της επιτροπής. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν δικαιούται να μιλήσετε. Ο Υπουργός, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, βάλτε τη μάσκα, σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, στο νομοσχέδιο μπορείτε να μιλήσετε. Ο Υπουργός μίλησε πάνω από 20 λεπτά. Υπενθυμίζω ότι και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
Επί 10 λεπτά μιλούσε όχι για το νομοσχέδιο, το ίδιο και ο κύριος Γιαννούλης και ο εισηγητής του ΚΚΕ. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ πολύ, διευκολύνεται να τελειώσει η διαδικασία. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πολάκη, βάλτε τη μάσκα σας, σας παρακαλώ πολύ, διευκολύνεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εδώ είναι επιτροπή και νομοθετούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στις επίκαιρες ερωτήσεις ή στο νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο για 3 λεπτά. Δεν μπορείτε, κύριε Γιαννούλη, δεν μπορείτε, κύριε Γιαννούλη. Σας παρακαλώ να κλείσει ο Υπουργός και να μιλήσει. Όπως σας είπα, κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ πολύ. Μιλήσατε 6 λεπτά. Δεν μιλήσατε επί του νομοσχεδίου. Δεν σας διέκοψε κανένας, ούτε σας έκανε παρατήρηση. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο εισηγητής σας. Μίλησε 10 λεπτά για άλλα θέματα, όπως και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ. Και ρωτούσατε και οι δυο σας, πάνω από 25 λεπτά και οι τρεις, τον Υπουργό να απαντήσει. Σε αυτό τοποθετείτε. Μην το αλλάζετε αυτό. Παρακαλώ, διευκολύνετε να ολοκληρώσουμε.